Η μετεμποδίων έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου επηρέασε σε μέγιστο βαθμό και τον αβαγωσωστικό έργο στο Ρέθυμνο, καθώς οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου πήγαν κυριολεκτικά ένα μήνα πίσω. Έτσι, από την 1η Ιουλίου και έπειτα, αντί της 1ης Ιουνίου, που κανονικά ξεκινούσε η ναυαγοσωστική κάλυψη στις λεγόμενες πολυσύχναστες παραλίες, αναμένεται να εγκατασταθούν στο αμόδεσθημα της παραλιακής ζώνης του Ρεθύμνου οι πύργοι των ναυαγοσωστών, οι οποίοι φέτος θα είναι αισθητά μειωμένοι. Σίγουρα θα υπάρχουν μείωση των πύργων σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή ειδικά στην περιοχή ανατολικά του Ρεθύμνου, που είναι τα ξενοδοχεία και που εκεί μπαίναν μόνο τα ξενοδοχεία ναυαγοσώστες. Φέτος δεν θα μπουν. Όμως η κεντρική παραλία που είναι από το Δελφίνι μέχρι και το Πέρλ, το οποίο είναι το μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει κατεβαίνουν οι ρεθυμιώτες και βέβαια και οι επισκέπτες μας, εκεί θα έχει κανονική ναυαγοσωστική κάλυψη. Όπως επίσης και στο μεγαλύτερο κομμάτι στην περιοχή της Επισκοπής, που και εκεί πάνε πολλοί ντόπιοι. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολαβεί, οι παραλίες του Ρεθύμνου θα στερούνται ναυαγοσωστών, με τη Δημοτική Αρχή να εφιστά την προσοχή των λουωμένων, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα και το κυριότερο, να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Είναι θέμα του καθενός να προσέχει στη θάλασσα. Οι κανόνες είναι γνωστοί, να μην έχουμε και αλκοόλ, να μην έχουμε φάει πολύ και να βουτάμε. Εννοείται στη θάλασσα ταραχή δεν χρειάζεται να είμαστε απρόσεκτοι. Είναι μια θάλασσα ειδικά για τους επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, οπότε δεν ξέρουν τα ρεύματα κτλ. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι και βέβαια και οι διαχειριστές των παραλιών, δηλαδή οι ιδιώτες που έχουν πάρει τα κομμάτια αυτά, πάντα έχουν το νου τους και οι ιδιώτες των θαλάσσιων μέσων ελέγχουν ειδικά το μεγάλο κομμάτι εδώ και το έχουν αποδείξει πολλές φορές για τη συνεισφορά τους στην ναυαγοσωστική κάλυψη. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε καλά. Τις επόμενες ημέρες εξάλλου η παραλιακή ζώνη της πόλης θα στρωθεί και με τις απαραίτητες ομπρελοξαπλώστρες, οι οποίες πλέον θα απλωθούν με βάση τους νέους κανόνες ασφαλείας που έχουν τεθεί, ενώ θα υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ελεύθερο τμήμα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται μεμονωμένα από κάθε λουόμενο. Σε ό,τι αφορά τέλος το ναυαγοσωστικό έργο, αυτό αναμένεται να λήξει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.